Νέο πάγο μας κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων στον Αιγιαλό, στην Ιερά Πέτρα, καθώς η Ελλάς αδυνατή να διασφαλίσει την περίοδο αυτή την εκτέλεση του έργου, όπως και τη σωματική ακυρεότητα των πολιτών που αντιδρούν στις κατεδαφίσεις. Εμείς από την Ιερά Πέτρα περιμένουμε πότε θα ειδοποιήσει η αστυνομία. Η αστυνομία είπε ότι δεν έχω επιχειρησιακό σχέδιο, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, οπότε δεν μπορείτε να λειτουργήσετε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το έργο αυτό πραγματικά με αυτό το προηγούμενο που έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας, ξαναλέω, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του όσες του αναλογούν. Για τη νέα εμπλοκή στην υλοποίηση των 52 πρωτοκόλων κατεδάφισης που αφορούν κυρίως πέργολες, η Μαρία Κοζηράκη δήλωσε με νόημα ότι ο καθένας φέρει την ευθύνη των πράξεών του και αναμένει από την αστυνομία να ορίσει νέα ημερομηνία με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Δύο είναι οι νόμιμοι τρόποι όπου μπορούν να ανασταλούν κατεδαφίσεις. Και δεν αφορά μόνο την Ιερά Πέτρα, αφορά όλη την Ελλάδα. Γίνεται είτε με άρση, ανάκληση, συγγνώμη, των αποφάσεων της κτηματικής υπηρεσίας, είτε να υπάρχει παρέμβαση αρμόδιου δικαστηρίου. Αυτά τα δύο πράγματα δεν υπάρχουν, δεν έχουν συμβεί. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως σιωπηρή παράταση, η άτυπη παράταση, οι οποίες δεν ευσταθούν και δεν στέκουν. Στην περίπτωση τη δική μας, το έγγραφο της αστυνομίας, το οποίο κατέληγε ότι στον χρόνο αυτό εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητά σας και την εκτέλεση του έργου. Εν τω μεταξύ, η αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης καταβάλει στον εργολάβο 1.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης, ενώ μετά το έγγραφο της αστυνομίας και προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, δρομολογούνται πλέον κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στα βόρεια και νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και αφού προηγουμένως ενημερωθούν σχετικά οι ιδιοκτήτες τους. Ο εργολάβος, επειδή πραγματικά αποζημιώνονταν με 1.000 ευρώ την ημέρα, σταλίες όπως ονομάζονται για τη μη δράση εκεί, απομακρύνθηκε για να δράσει στα επόμενα πρωτόκολλα που βρίσκονται στη σειρά της ιεραρχίας. Στον αριθμό περίπου 15 πρωτόκολλα και στο βορρά και στο νότο. Συνολικά εκκρεμούν 300 πρωτόκολλα κατεδάφισης, με τη Μαρία Κοζηράκη να στέλνει το μήνυμα ότι οι κατεδαφίσεις θα γίνονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Σαφώς μπορούμε να πάμε. Να σας υπενθυμίσω ότι πέρσι οι Κυκλάδες και στη Μύκονο οι κατεδαφίσεις γίνανε το Μάιο. Νομίζω ότι λίγο μένουμε στη διαδικασία όπου κυνηγάμε την ουρά μας και το κράτος ουσιαστικά, θέλω να πω, ότι δεν παρουσιάζει την πυγμή και τη δύναμη να το εκτελέσει αυτό, γιατί κατά τη γνώμη μου οφείλει να το κάνει απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες οι οποίοι είναι σύνομοι και οι οποίοι πράττουν με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν παράτυπα, παράνομα και τους χαρίζεται η ποινή και η τιμωρία, αν μπορώ να το πω έτσι.